κερδίσει στα άλλα δύο τέρματα της ελληνικής ομάδας, σημείωσε ο Μπορμπόκης. Λίγο πριν συμπληρωθεί το 23ο λεπτό εδώ στο Χασιπί της Λευκοσίας, πάντα το 0-0. Είναι αφύλακτος ο Ζουνίδης, 1-0 για τον Αποέλ. Ο Ζουνίδης που είχε προωθηθεί ευνηδιάζει την άμυνα της ΑΕΚ και στο 23 από μια στημένη φάση ο Αποέλ ανοίγει το σκορ. Ωραίες εναλλαγές της μπάλας στον παίκτη της ΑΕΚ. Ο Τσάρτας 1-1. Όχι, εν τω μεταξύ έχει σηκώσει και τη σημαία όμως. Μπάλα δεν κατέληξε και ποτέ στα δίχτυα, αλλά είχε σηκώσει έγκαιρα για τη σημαία. Δεν υπάρχει κανένα offside. Πιθανολογώ ο Μπορμπόκης με το δεξί του. Πράγματι αυτός είναι ο εκτελεστής. 1-1. Ο Βασίλης Μπορμπόκης ευνηδιάζει τον Μορφή με ένα καταπληκτικό σε εκτέλεση φάουλ. Και στο 44, αυτό που έλεγα νωρίτερα, το γκολ που ήθελε η ΑΕΚ πριν πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, το πετυχαίνει ο Βασίλης Μπορμπόκης. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις στο δασκαλάκι που είναι πάνω στον Νικολαίδη από την πρώτη στιγμή. Ο Νικολαίδης που δεν έχει φανεί μέχρι τώρα, πλασαριστά για τον Γεωργάτο. Ωραία προσπίσαυση, την πάνε περάσει κάτω από τα πόδια του. Έρχεται ο Μπορμπόκης. Μια σέντρα σου, 2-1. Εκπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Μπορμπόκη που ξαναχτυπάει. Λες με τον Νικολαίδη, που τώρα δεν το φρουρεί ο δασκαλάκης όπως όλο το μάτς. Καθυστέρησε, Τσάρτας Νικολαίδης, δεν υπάρχει offside. Θα σώσει ο Μορφής. Λασαριστά από τον Μαλέκο. Πέναλτι. Η κάθετη πάσα. Ο Ράιτ με τον Γεωργίου, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πέναλτι. Μαλέκος απέναντι στο Χιώτη και παρά το γεγονός ότι βρίσκει την μπάλα ο νεαρός Έλληνας γκολκίπερ, αυτή θα καταλήξει στην αριστερή γωνιά. Ο Νικολαίδης που δεν φάνηκε σε ολόκληρο το μάτς, εκτός από εκείνη τη φάση που βρέθηκε τέτα τέτ με τον Μορφή και σημάδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Να το γκολ από τον Ντέμι, κάνει το 2-3.